Με έντονο προεκλογικό χρώμα γίνει τελετή παράδοση παραλαβής στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, όπου επικεφαλής παρέμεινε μεν ο κ. Γιάννης Δραγασάκης, όμως αναβαθμίστηκε από υφυπουργό σε αναπληρωτή υπουργό ο κ. Στέργιος Πιτσιόρλας και εισήλθε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ο κ. Στάθης Γιαννακίδης ως υφυπουργός. Ο κ. Δραγασάκης αμέσως πλην σαφώς αποκάλυψε τη σκοπιμότητα της υπουργοποίησης του κ. Γιαννακίδη, ο οποίος προέρχεται από την ευαίσθητη εκλογική περιφέρεια του νομού Ξάνθης. Αναφέρθηκε στο κρίσιμο πολιτικό, όπως χαρακτηρίστηκε Υπουργείο Εσωτερικών, τα ενία του οποίου αναλαμβάνει ο κ. Χαρίτσης, μέχρι χθες αναπληρωτής υπουργός οικονομίας, ενώ ο κ. Πιτσιόρλας δεν παρέλειψε να επισημάνει την ανάγκη επιτάχυνσης του έργου του Υπουργείου μέχρι τις εκλογές. Πιστεύω ότι η παρουσία του κ. Γιαννακίδη θα κάνει πιο ζωντανή και πιο θα βοηθήσει και σε αυτή την κατεύθυνση. Και σε αυτή, διότι αναλαμβάνει ένα τομέα κρίσιμο, όπως είναι το θέμα της διαχείρισης του ΕΣΠΑ. Κάποιες μάλιστα από τις προσεχείς νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου προαναγγέλθηκαν από τον απερχόμενο αναπληρωτή υπουργό. Χαίρομαι που καλωσορίζω το Στάθη Γιαννακίδη στο Υπουργείο. Με τον κύριο Λαμπριανίδη συζητούσαμε πώς θα στηρίξουμε περιφέρειες που έχουν προβλήματα, ανέφερε χαρακτηριστικό Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, ανακοινώντας ότι την αρμοδιότητα για το ΕΣΠΑ που μέχρι τώρα είχε ο κύριος Χαρίτσης θα έχει ο νέος υφυπουργός. Η παρουσία του κυρίου Δραγασάκη έχει διαμορφώσει προϋποθέσεις για συλλογική και παραγωγική λειτουργία του Υπουργείου, υποστήριξε από την πλευρά του ο κύριος Πιτσιόρλας, ενώ ο νέος υφυπουργός κύριος Γιαννακίδης επεσήμανε ότι δεν υπάρχει περίοδος προσαρμογής, καθώς συνεχίζεται το έργο με τα μάτια στραμμένα πάντα στη νέα γενιά. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη περίοδο, διότι στα χέρια μας είναι το να καταφέρουμε να σχεδιάσουμε το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας, έχοντας τα μάτια στραμμένα κυρίως προς τη νέα γενιά. Υπενθυμίστε ότι ο Στάθης Γιαννακίδης ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο του ΕΣΠΑ για την παρακολούθηση όλων των έργων που υλοποιούνται, ένα πραγματικά κρίσιμο πόστο στην προσπάθεια αναδιάταξης της οικονομίας.